Η κυβέρνηση σαν τον κλέφτη νομοθετή. Γιατί ποια αλήθεια ήταν η απόφαση της διάσκεψης του Προεδρείου της Βουλής? Η απόφαση ήταν να συζητηθεί αυτή τη βδομάδα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Τι ήρθε για να συζητηθεί? Ήρθε να συζητηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν το μεταναστευτικό προσφυγικό. Και μάλιστα δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν συναντήσει τη σφοντρή αντίδραση αυτών που αφορούν. Δεν είναι πρόκληση αυτό? Βεβαίως. Είναι πρόκληση. Γιατί με διαδικασίες fast track η κυβέρνηση επιχειρεί, αξιοποιώντας την περίσταση που έχουν δημιουργήσει συνθήκες της πανδημίας, να υλοποιήσει μια κατεξοχήν αντιλαϊκή πολιτική. Τι περιέχουν αυτές οι δύο ποινιποί? Η πρώτη αφορά για την επιτάξη χώρων στα νησιά για τη δημιουργία των κλειστών κέντρων φιλοξενίας, δηλαδή τις φυλακές. Και δεύτερον, την αναστολή παροχής ασύλου. Και τις δύο αυτές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι βαθύτατα αντιδραστικές και αντιλαϊκές. Και μάλιστα, ο κύριος Υπουργός, προσπαθώντας να διασκεδάσει την κατάσταση, στην ομιλία του έκανε και ένα αφιολόγημα. Είπε, μα το κουκουέ γιατί αντιδρά? Αφού είναι υπέρ των επιτάξεων, ζητάει την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Γιατί δεν δέχεται αυτές τις επιτάξεις? Ξέρετε τι μου θυμίζετε, κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό και την προσωπική συμπάθεια? Αυτό που διαβάζαμε στα βιβλία της λογικής όταν πηγαίναμε σχολείο. Ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως οι επιτάξεις που οι οποίες προωθεί η κυβέρνηση στα νησιά δεν είναι τίποτα άλλο. Μάλλον είχαν συναντήσει τη σφοντρή αντίδραση των νησιωτών. Και παρά το πρωτοφανές κύμα βίας, καταστολής από τα ΜΑΤ, όχι μόνο δεν κάθηκαν αυτές οι αντιδράσεις, αλλά γιγαντώθηκαν ακόμη περισσότερο. Και ποια είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης με αυτές τις δημιουργίες των κλειστών κέντρων στα νησιά? Ακριβώς στο να εφαρμοστεί η χρεοκοπημένη, αντιδραστική και απάνθρωπη συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εφαρμόζει, δηλαδή μετατρέπεται τα νησιά σε φυλακές, αλλά και τη χώρα μας συνολικά. Και μια και μιλάμε για την πανδημία του κορονοϊού και την υποχρέωση να μην συχνοτίζονται πάρα πολύ στους ίδιους χώρους, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, οι υγειονομικές βόμβες που ήταν και πριν την πανδημία στα διάφορα hot spots στα νησιά και οι οποίες αποκτούν τώρα ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω του ακριβώς της πανδημίας, τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση για την αποσυμφόρησή τους? Δεν είναι τώρα επιτακτική ανάγκη άμεσα αποσυμφόρηση των νησιών από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και η μεταφορά τους στην υπηρετική Ελλάδα, σε χώρους όπου να τηρούνται οι προδιαγραφές της υγιεινής και η προστασία της δημόσιας υγείας και της περιφρούρησης του κόσμου αυτού από την πανδημία του κορονοϊού? Η κυβέρνηση κοφεύει βέβαια σε όλα αυτά, γιατί ακριβώς θέλει να εφαρμόσει τη βάρβαρη αντιμεταναστευτική της πολιτική. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς και τη δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ακριβώς οδηγεί. Τι κάνει η κυβέρνηση? Αναστέλνει την παροχή χορήγησης ασύλου για ένα μήνα με δυνατότητα να παραταθεί. Δεν αποκλείεται αυτό. Και μάλιστα αντί να κάνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να επιταχύνει την χορήγηση ασύλου. Που αυτό όμως σημαίνει η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού στις υπηρεσίες ασύλου με μόνιμες σχέσεις εργασίας για να μπορούν να διεκπεραιωθούν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί η κυβέρνηση επιμένει να εφαρμόζει μια βαθιά αντιμεταναστευτική πολιτική. Εμείς το λέμε καθαρά. Ο εχθρός του λαού δεν είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Εχθρός του λαού είναι οι θύτες που έχουν μετατρέψει όλους αυτούς σε θύματα. Θύματα υπεριαλιστικών επεμβάσεων, θύματα πολέμων, θύματα οικονομικής κυριαρχίας και εκμετάλλευσης. Αυτούς πρέπει να βάλει στο στόχαστρο λαός. Όμως η κυβέρνηση, παρόλα αυτά, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα όλο και πιο ενεργά να συμμετέχει στους επικίνδυνους επιθετικούς σχεδιασμούς, όπως αυτές απορρέουν από τις συμβάσεις που έχει με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα σήμερα ο ριζοσπάστης
αποκαλύπτει ένα έγγραφο με το οποίο, βάσει του οποίου η κυβέρνηση ζητά προκηρύσει για να μπορεί να στείλει αποστολή στο Μαλί, μια εμπόλεμη περιοχή, πολιτικό προσωπικό, με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητα. Χθες, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, κατέθεσε στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες για τη θαλάσσια ζώνη στην περιοχή μας, με βάση την απαράδεκτη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Συρίας. Αποθρασιμένη επί της ουσίας από τη στάση που κρατούν οι κατά τα άλλα σύμμαχοι της Ελλάδας, όταν με την Τουρκία έχουν μπει σε ένα παζάρι για να μπορέσουν να την κρατήσουν στη Δυτική Συμμαχία. Και ενώ όλα αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη άμεσα απεγκλωβισμού από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς από τη χώρα μας, η κυβέρνηση συμμετέχει όλο και πιο βαθιά σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Δεύτερο σύντομα που θα θέλαμε να αναφέρουμε εδώ πέρα. Η κυβέρνηση λέει ότι, είπε ο κύριος Υπουργός, ότι προχωρά σε επίταξη μονάδων ΜΕΘ στον ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση όπου από 600 ευρώ, από 800 ευρώ ημερήσια δαπάνη το πάει στα 1600. Διπλασιάζει τη δαπάνη για την επίταξη, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, το ΜΕΘ στο ιδιωτικό τομέα. Μόνο που αυτό δεν είναι επίταξη. Αυτό είναι, λέει, στους ιδιώτες κερδοσκόπους της υγείας, ελάτε να αρμέξετε ακόμη περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα δωράκι σας κάνουμε 30 εκατομμυρίων. Και κάνει αυτό το δωράκι των 30 εκατομμυρίων, γιατί τόσο λέω ότι θα είναι το κόστος, τη στιγμή που υπάρχουν κρεβάτια στο δημόσιο σύστημα υγείας της ΜΕΘ που παραμένουν ακόμη κλειστά. Γιατί δεν έχει προσληφθεί το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τη στιγμή που βρίθουν τα δημοσιεύματα από το όργιο κερδοσκοπίας το οποίο κάνουν οι ιδιωτικοί κλινικάρχες με τα περίφημα τεστ για τον κορονοϊό. Και τα οποία βεβαίως πού τα στέλνουν? Τα στέλνουν στο Παστέρ και στην Ιατρική Αθηνών για να βγάλουν τα αποτελέσματα. Γιατί δεν έχουν διαγνωστικά εργαστήρια. Επιφορτώνονται ακόμη περισσότερο. Και όμως παρόλα αυτά κερδοσκοπούν τεράστια με τιμές που ξεκινάνε από 250 ευρώ και φτάνουν μέχρι 350 ευρώ για αυτά τα τεστ απέναντι στον κορονοϊό. Όλα αυτά δείχνουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μια μεριά επιδεινώνει την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ακριβώς γιατί δεν προσλαμβάνει το απαραίτητο προσωπικό, ακριβώς γιατί δεν θωρακίζονται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει να δώσει τη μάχη απέναντι στον κορονοϊό, που θα έπρεπε η κυβέρνηση να τα κατασχέσει και να τα παρέχει δωρεάν σε όλο αυτόν τον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Και την ίδια στιγμή οι ιδιώτες επενδυτές στον τομέα της υγείας αυξάνουν όλο και περισσότερο τα κέρδη τους από αυτή τη διαδικασία. Η ίδια λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών υπάρχει και στα υπόλοιπα ζητήματα. Τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι προστατεύει και θέλει να προστατεύσει την εργασία, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αντίθετο κάνει. Διαμορφώνει τις συνθήκες οι επιχειρηματίες, οι επενδυτές, οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι, να διαμορφώσουν συνθήκες ακόμη πιο άθλιας εκμετάλλευσης των εργαζόμενων. Μάλιστα, η ίδια η κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα να μειωθεί κατά 50% οι αποδοχές τους, με την εκπεριτροπή εργασίας 2 εβδομάδες το μήνα, υποχρεωτικά. Και μάλιστα όχι για διάστημα που διαρκεί ο κορονοϊός, αλλά για 6 μήνες. Και που θα το δούμε, είπε σήμερα ο κύριος Βούρτσα, θα χρειαστεί και περισσότερο, ανάλογα με τις επιπτώσεις στον τομέα της οικονομίας, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και ποια μέτρα προστασίας έχουν οι εργαζόμενοι στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα σούπερ μάρκετ όσον αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού? Και φαίνει σήμερα η κυβέρνηση εδώ τροπολογία που λέει ότι μια σειρά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παρεμφέρει τομείς μπορούν να παράγουν αντισηπτικά προτού να πάρουν την άδεια. Θα πει κάποιος είναι θεωτικό, βεβαίως. Αλλά προσέξτε τι κάνει η κυβέρνηση. Δεν κατάσχει αυτή την παραγωγή. Να πει ότι αυτή η παραγωγή την κρατάω εγώ για να μπορέσω να τη διαθέσω δωρεάν σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και βλέπουμε, καθημερινά παρατηρούμε στα ρεπορτάζ κόσμο που είναι στις κατηγορίες αυτές οι οποίες έχουν πρόβλημα να προσπαθεί να πάει στα σούπερ μάρκετ για να βρει τέτοια είδη και πολλές φορές δεν τα βρίσκει. Γιατί δεν υπάρχουν, γιατί έχουν εξαντληθεί τα ημερήσια αποθέματα τα οποία υπάρχουν. Να λοιπόν ποιος είναι.
Δηλαδή, εμείς το λέμε καθαρά, μέσα από αυτή τη διαδικασία στην αναμπουμπούλα, λέει, λένε στο χωριό μας, ο λύκος χαίρεται. Και αυτοί οι οποίοι τρέβουν τα χέρια τους είναι οι κεφαλαιοκράτες. Είναι οι μεγάλοι επενδυτές, οι οποίοι θα βρουν την ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία, με τη στήριξη βεβαίως της κυβερνητικής πολιτικής και των κυβερνητικών επιλογών, να διαμορφώσουν την επόμενη μέρα για την αγορά εργασίας, η οποία θα είναι ακόμη πιο επώδυνη για τους εργαζόμενους. Γιατί βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που σημάδευσαν την αγορά εργασίας, μνημονιακοί νόμοι που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το Πασοκικαίο ΣΥΡΙΖΑ, και οι οποίοι έχουν μετατρέψει την αγορά εργασίας σε ζούγκλα. Όμως αυτό το οποίο θα παρατηρήσουμε μετά την διέλευση του κορονοϊού θα ξεφεύγει πέρα από κάθε πραγματικότητα. Σε αυτή λοιπόν τη βάση, εμείς το λέμε καθαρά, είσαστε βαθύτατα γελασμένοι αν νομίζετε ότι η εργατική τάξη θα σας κάνει το χατήρι να σκύψει το κεφάλι. Θα μείνει δυνατή σε αυτή τη μάχη και θα μείνει δυνατή γιατί ακριβώς δεν πρέπει να μπει σε καραντίνα η ζωή και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Και όλα αυτούς τους σχεδιασμούς, τους οποίους κάνετε αργά ή γρήγορα, θα βρουν απάντηση από τους ίδιους τους εργαζόμενους.